Έχουν δημιουργηθεί κάποια μικροπροβλήματα σε κάποια σχολεία. Το μόνο πρόβλημα που είναι πιο έντονο είναι στο σχολείο της Καμιάς, στο Δημοτικό. Από τις πληροφορίες που έχουμε, θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο της Κάπης. Τα υπόλοιπα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά. Υπήρχαν κάποια μικροπροβλήματα σε κάποια σημεία, έχουν επισημανθεί από το Δήμο, τα οποία ήδη έχει προγραμματιστεί η επισκευή τους, δεν είναι κάτι σημαντικό, οπότε δεν θα έχουμε κάποια ιδιαίτερα θέματα με τα σχολεία. Τώρα, όσον αφορά τις κατοικίες, από τις 300 περίπου που έχουν ελεγχθεί, έχουν βγει γύρω στα 70 κίτρινα, τα οποία θα έρθει μια νέα επιτροπή από Αθήνα, από τη ΔΑΕΦΚ, για να ελέγξει τα σπίτια κατά πόσον υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ή όχι και για να δώσει και εντολές στους κατοίκους ποια θα είναι η διαδικασία ώστε να ακολουθηθεί για να μπορέσουν να αποζημιωθούν. Τις τελευταίες 2-3 μέρες κάπως έχει εκτονωθεί το θέμα. Υπάρχουν σεισμοί γύρω στα 3-3 κάτι. Βέβαια, εκεί οι σεισμολόγοι είναι υπεύθυνοι να μας πούν. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί έτσι και δεν θα έχουμε κάτι πιο έντονο, για να μην έχουμε και άλλα προβλήματα. Ο κόσμος είναι ανήσυχος. Είναι σίγουρο αυτό. Περιμένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο και από εκεί και πέρα θα δούμε τι άλλο θα αντιμετωπίσουμε. Σε ελπίσουμε να μην υπάρχει κάτι άλλο. Τα σχολεία θα λειτουργήσουν όλα. Απλά δεν θα λειτουργήσει το σχολείο της Καμιάς, μόνο αυτό. Υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα στο σχολείο, στο ΕΠΑΛ Καλονής, μια καμινάδα η οποία έχει προγραμματιστεί και έχει απομονωθεί το σημείο το συγκεκριμένο για να επισκευαστεί. Το σχολείο της Καμιάς, της Κλιούς, μάλλον το σχολείο του Λεπετίμνου, το νηπιαγωγείο, ο οποίο είχε κάποιες επιφανειακές ρογμές από ό,τι μας είπε η Επιτροπή, ήδη φτιάχνεται αυτή τη στιγμή, τη Δευτέρα θα είναι έτοιμο και θα λειτουργήσει κανονικά. Και κάποια προβλήματα στο σχολείο της Άγρας και της Άντισσας, τα οποία έχουν απομονωθεί ένα-δυο σημεία μέχρι να γίνουν επισκευές. Από αυτά που μας είπε η Επιτροπή, εμείς κινηθήκαμε πάνω σε αυτά, στα λόγια της Επιτροπής.